Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα παρέα με τους καλούς συναδέλφους να υποδεχθούμε για πρώτη φορά τώρα με τη νέα του ιδιότητα αυτή του γραμματέα του Κόσμος, τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Πέτρο Κόκαλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε κοντά μας, κύριε Κόκαλη. Δεν πιστεύω να έχετε στείλει κι εσείς έτσι αβέρτα mail σε κόσμο. Όχι. Όχι, και εκπλήσωμαι πολύ αυτή, η οποία πολύ ανησυχητική και πρέπει να διαλευκανθεί το συντομότερο δυνατό, γιατί είναι στον πυρήνα της εκλογικής διαδικασίας. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα ή ότι είναι κάτι το οποίο χρήζει διερεύνησης και η όποια έρευνα θα το αναδείξει? Υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έχει συμβεί. Και αυτό πρέπει να διαλευκανθεί το συντομότερο δυνατόν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας μια καινοφανή διαδικασία, την επιστολική ψήφο. Δεν σας κρύβω ότι όλα τα κόμματα, όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές αναρωτιούνται πώς ακριβώς θα προσεγγίσουν αυτό το νέο και εν πολλής μη γνωστό εκλογικό κοινό. Επομένως, σε όλο αυτό που έγινε, και κυρίως δεν είναι το θέμα της κυρίας Σημακοπούλου τόσο όσο εάν είναι διάτρητη ή διαθέσιμη ή κατά το δοκούν διαθέσιμη η κρατική περιουσία των δεδομένων των απόδημων ψηφοφόρων. Πάμε στη νόμιμη οδό. Πώς θα βρείτε νόμιμα αυτό τον κόσμο και τον καινούριο κόσμο, και τον νέο εκλογικό σώμα εσείς, ως κόσμος? Όπως είπε συνολικά, η αλήθεια είναι πως δεν έχω την απάντηση, αλλά όπως περιέγραψε νωρίτερα ο κύριος καθηγητής, η διαδικασία είναι ότι μπορείς να αποστείλεις κάτι με την επιλογή να δεχθεί ή να απορρίψει κανείς την περαιτέρω επικοινωνία. Και συνήθως αυτό κάνουμε με ένα νόμο ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ παλιός. Είναι μια από τις νομοθεσίες, ευρωπαϊκές νομοθεσίες, που ακριβώς έχουν να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Τώρα, το να χρησιμοποιεί κανείς την περιουσία του κράτους, το οποίο έχει το ρόλο να την προστατεύει και να την προφυλάσει, για κομματικούς και κυβερνητικούς σκοπούς, είναι βαθιά προβληματικό. Βέβαια, είμαστε μια χώρα που τα προσωπικά δικαιώματα προσβάλλονται, ναι, δεδομένα, και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν τέλει. Χρησιμοποιείται μια κρατική υπηρεσία για να παραβιάσει άλλα προσωπικά δεδομένα, αυτά που αφορούν την επικοινωνία. Για προσωπικούς λόγους, είτε κυβερνητικούς, είτε και για άλλους, είδαμε. Το σκάνδαλο των υποκλοπών αναφέρεστε. Τώρα, κύριε Κόκαλη, πριν πάω στα της ουσίας του κόμματός σας, που βλέπω, διαβάζω ότι κάνατε έναν πρώτο σχεδιασμό, ένα πρώτο μοίρασμα αρμοδιοτήτων και θέσεων. Θέλω να πάω ένα βήμα πίσω, κύριε Κόκαλη. Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Δημήτρη θα με επιβεβαιώσεις, έχουμε ξεφύγει από τον παλιό δικοματισμό ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, στον επόμενο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, και έχουμε ένα κυρίαρχο πρώτο κόμμα και από κάτω το χάος και μετά διάφορα κόμματα τα οποία κάνουν εμφάνισή τους πρώτη φορά σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ένα είναι το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου Δημοκράτες, που είναι στα κεντροδεξιά, θα πω εγώ, κέντρο λέει ο ίδιος, και μετά έχουμε από τη μία το Κόσμος και από την άλλη τη Νέα Αριστερά, στα αριστερά του κέντρου. Και έρχομαι εγώ να σας ρωτήσω, αυτός ο κατακερματισμός, αυτός ο πολυχασμός, δεν φοβάστε ότι μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες? Η παρούσα κατάσταση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Από την άλλη, έχω την αίσθηση ότι και αυτή η επίπλαστη, αν θέλετε, ηγεμονία δεν είναι πλέον όσο ακλόνητη φαινόταν. Και αυτό έχουμε πάρα πολλά δείγματα, είτε από την κοινωνική συμμαχία που είδαμε στους δρόμους την προηγούμενη εβδομάδα, είτε από μία σειρά από άλλα δείγματα ότι αυτή θα αρχίσει να κλονίζεται. Τώρα, όσον αφορά τον κατακερματισμό, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να περιμένουμε να διορθωθεί από ένα νέο κόμμα. Εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ακριβώς το σκοπό να φέρει και στην Ελλάδα μία σύγχρονη πράσινη πολιτική και να προσπαθήσει να την εδραιώσει στον πολιτικό διάλογο. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πολύ χρήσιμη και θετική φωνή στην συζήτηση που θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και για την επανατοποθέτηση του πολιτικού κοινού. Μέχρι πριν από λίγους μήνες ήσασταν όλοι μαζί. Δηλαδή, εσείς ήσασταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπήρχαν και οι άνθρωποι εκείνοι που σήμερα έχουν συγκροτήσει τη Νέα Αριστερά. Σήμερα είναι τρία κόμματα διαφορετικά. Εσείς τι διαφορετικό έχετε από τους άλλους δύο για το οποίο θα πρέπει να σας ψηφίσει ο κόσμος?
Εμείς έχουμε και μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Εγώ είμαι πλέον ευρωβουλευτής των Πρασίνων. Οι Πράσινοι είναι μια μεγάλη πλέον πολιτική οικογένεια σε όλη την Ευρώπη. Συμμετέχουν σε 7 κυβερνήσεις, διοικούν πάνω από 500 δήμους και περιφέρειες, έχουν 74 ευρωβουλευτές και έναν επίτροπο. Αυτή είναι μια φωνή λοιπόν η οποία στην Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο πολιτικό σκηνικό και αυτή είναι η προσπάθεια. Οικολογικό κόμμα υπάρχει πολλά χρόνια. Οικολογικά κόμματα μάλλον υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια πάντως. Συμμετείχαν και στην Ευρωβουλή, κάνω λάθος. Το 2009 την τελευταία φορά, ο κύριος Χρυσόγειρος και ο Στρεμόπουλος μοιραστήκαν τη θητεία. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει πράσινος ευρωβουλευτής και νομίζω ότι η χώρα μας έχει ανάγκη να έχει τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή σε αυτήν την ομάδα, η οποία παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στην παρούσα θητεία και στα θέματα βεβαίως Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και στα θέματα του κράτους δικαίου, της οικονομίας, του στεγαστικού, της κοινωνικής πολιτικής και της υγείας. Ένα ζήτημα πάντα με τα πράσινα κόμματα, νομίζω θα συμφωνήσετε κύριε Κόκαλη, είναι ότι πιθανώς αυτό που φαίνεται πλατή για χώρες όπως η Γερμανία, που υπάρχει μια κουλτούρα αφομοιωμένη, που είναι ακριβώς η πράσινη συνείδηση, για χώρες όπως η Ελλάδα είναι στενό. Και υπό αυτή την έννοια πολλοί λένε ότι ένα πράσινο εγχείρημα δεν μιλάει για τα άλλα ζητήματα, τα κοινωνικά, και περιορίζεται μόνο στα ζητήματα της πράσινης πολιτικής. Τι λέτε? Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε. Δεν είναι σωστή άποψη. Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε να δείτε, είναι και πολύ πλέον στενό το κουστούμι της κλιματικής κρίσης. Είναι πολύ στενό ένα σπίτι σε μια πόλη η οποία θα φλέγεται και το προηγούμενο καλοκαίρι και το επόμενο και το μεθεπόμενο. Είναι πολύ στενό ένα ρέμα που έχει μπαζωθεί και θα πλημμυρίσει με τα νερά που έχουμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμο να τα αντιληφθούμε, να τα γνωρίσει ο κόσμος, να εκπαιδευτεί και να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Είναι θέματα κυρίως δημόσιας υγείας. Σας ακούω με ενδιαφέρον και ακούω και την ανάγκη να υπάρχει ένας πράσινος ευρωβουλευτής στην Ελλάδα. Και ένας πράσινος χώρος πολιτικός, ναι, εδρωμένος στον πολιτικό διάλογο. Γιατί, ναι, ξέρετε, τα κόμματα που έχουμε σήμερα δεν έχουν καταφέρει ποτέ να ενσωματώσουν, τουλάχιστον ακόμα να ενσωματώσουν αυτή την ανάλυση. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους με πράσινη αντίληψη, συνείδηση διασκορπισμένους στα κόμματα. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα είναι αταλάντευτα προσιλωμένος στα πραγματικά δεδομένα και θα πιέζει και θα μπολιάζει τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη αυτή. Σεβασμός λοιπόν στο περιβάλλον. Στον άνθρωπο, κυρία Γιάννη. Το περιβάλλον δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Βιώσιμη αντίληψη της ύπαρξης. Η απορία μου είναι η εξής. Στα οικονομικά που κινείστε, γιατί υπάρχουν και φιλελεύθερα πράσινα κόμματα, υπάρχουν και αριστερόστροφα πράσινα κόμματα σε όλη την Ευρώπη, ανάλογα σε ποια χώρα, έχουν άλλες αποχρώσεις επιπλέον. Νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα στις ευρωπαϊκές εκλογές ο οδηγός μας είναι το εκλογικό μανιφέστο που ψηφίστηκε από 43 κόμματα στην Λιόν της Γαλλίας πριν από μερικές εβδομάδες. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, θα δούμε μάλλον σε αυτό, ότι οι πράσινοι δέχονται την ελεύθερη αγορά, θέλουν όμως μια πολιτεία και ένα κράτος το οποίο θα θέτει τους κανόνες και πιστεύουν ότι η πρακτική των τελευταίων δεκαετιών με την ακραία απορρίθμιση και αποεπένδυση από τα δημόσια αγαθά είναι γενεσιουργός αιτία αυτών των κρίσεων και θα πρέπει να αναστραφεί αν θέλουμε να περάσουμε από την άλλη μεριά αυτή τη κρίση με κοινωνική συνοχή και μια στοιχειώδη δημόσια υγεία. Λοιπόν, ελεύθερη αγορά, άρα με ισχυρό το ρόλο του κράτους. Η απορία μου είναι η εξής, για να το κάνω λίγο επίκαιρο, σε κάτι που ο κόσμος ήθελε, δεν ήθελε, το κατάλαβε. Mm-hmm. Κινητοποιήσεις αγροτικές. Mm-hmm. Μέχρι πολύ πρόσφατα είχαμε μπλόκα και είχαμε και τους αγρότες με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Λένε, εμείς είμαστε τα θύματα της ΚΑΠ. Εμείς είμαστε τα θύματα της περιβαλλοντικής κρίσης και της κλιματικής κρίσης. Δεν λένε κρίσης καθόλου αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προπαγάνδα της δεξιάς. Είναι, ξέρετε, μια καταπληκτική περίπτωση όπου. Για εξηγήστε μου λοιπόν, με τους αγρότες τι θα έπρεπε να κάνει ένα πράσινο κόμμα σοβαρό. Να σας πω καταρχήν ότι ο Πρωθυπουργός, ναι, μας είπε ότι το πρόβλημα που έχουν οι αγρότες είναι κοινή αγροτική πολιτική για την οποία φταίνουν οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι. Ναι. Οι πράσινοι δεν ψηφίσαν την κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική, η λεγόμενη πράσινη, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Αυτό που λένε οι αγρότες είναι πρώτον ότι κινδυνεύουν και καταλαβαίνουν την καταστροφή που δέχονται από την κλιματική κρίση την ίδια, ότι δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά να τους αποζημιώσουν από αυτό, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ φθηνές των προϊόντων τους, ότι οι τιμές των πραγμάτων που χρειάζονται για να παράξουν είναι πάρα πολύ ακριβές. Αυτά λένε οι αγρότες. Mm-hmm. Η δεξιά λέει ότι φταίει η πράσινη πολιτική και ο Πούτιν το ίδιο λέει. Επομένως, αυτό είναι μια στρεβλή προπαγάνδα. Η πράσινη είναι η μόνη δύναμη που καταψηφίσανε την κοινή αγροτική πολιτική, διότι ακριβώς εστιάζει στο γεγονός ότι είναι ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί πια για κανέναν. Οι αγρότες δεν βγαίνουν, οι καταναλωτές βρίσκουν πολύ ακριβή τροφή και αυτή μάλιστα είναι επικίνδυνη για την υγεία τους. Επίσης,
Παραπονιούνται πάρα πολύ και οι αγρότες και οι πράσινοι για τις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, το οποίο δημιουργεί έναν ανταγωνισμό αθέμητο, διότι οι αγρότες των τρίτων χωρών δεν είναι υπόχρεοι στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων που είναι οι δικοί μας αγρότες, και καλώς είναι. Επομένως, νομίζω ότι αυτή είναι μια στρεβλή αντίληψη. Οι αγρότες το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Με αυτούς που μιλάμε, το γνωρίζουν. Είναι ελάχιστοι αυτοί. Επειδή έχετε και πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη. Εάν οι πράσινοι. Και στην αγροτική πολιτική. Και στην αγροτική πολιτική. Και μέλος της αγροτικής πολιτικής. Εάν οι θέσεις των αγροτών πανευρωπαϊκά και οι θέσεις των πρασίνων πανευρωπαϊκά είναι τόσο κοντά, γιατί έχω την αίσθηση ότι. Δεν μιλώ για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού κινήματος στρέφεται προς ακροδεξιά κόμματα σε χώρες κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Διαφωνούσα και με την αγρανάπαυση και με όλη αυτή την ιστορία. Γιατί, για παράδειγμα, η κυρία Λεπέν έχει τέτοια απήχηση στους Γάλλους αγρότες? Όπως και ο κύριος Βίλντερ στην Ισπανία. Ναι. Στην Ολλανδία. Ναι. Θα είδατε ότι το νέο κίνημα κόμμα των αγροτών στηρίζει πλέον ανοιχτά την ακραδεξιά. Αυτό νομίζω είναι μια ιστορική αποτυχία. Είναι μια ιστορική αποτυχία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, των πράσινων συμπεριλαμβανομένων, αλλά νομίζω ότι οι πράσινοι έχουν μεγαλύτερη απήχηση στους αγρότες παρά τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, γιατί ακριβώς προτείνουν πραγματικές λύσεις. Θα σας πω, παραδείγματος χάρη, ότι τα αιτήματα των πράσινων είναι η κατάργηση της Μερκοσούρ, είναι το πλαφόν στις τιμές ώστε να μην μπορούν να πουλήσουν κάτω από το κόστος, και είναι και ο έλεγχος των λιγοπολίων και των πρακτικών αθέμητης εμπορίας. Αυτά νομίζω κερδίζουν σιγά σιγά, διότι οι αγρότες πολύ καλά γνωρίζουν, γιατί δεν είναι όλοι οι αγρότες το ίδιο. Κοιτάξτε, η κοινή αγροτική πολιτική έχει μια βαριά αδικία. Το 80% των χρημάτων πηγαίνει στο 20% των παραγωγών. Αυτό είναι άδικο. Οι πράσινοι λοιπόν και καταλαβαίνουν οι αγρότες ότι αγρανάπαυση ή μη, ή το να συνεχίζουμε να ποτίζουμε το έδαφος και τα νερά με περισσότερα χημικά, περισσότερο δηλητήριο σε βάθος χρόνου, θα καταστήσει τα χωράφια τους άγωνα. Αυτό το βλέπουμε και στη Θεσσαλία. Να σας το παράδειγμα της Θεσσαλίας. Στην περίφημη ψηφοφορία για την αποκατάσταση της φύσης, η δεξιά, σε συμμαχία με την άκρα δεξιά, υποστήριξε ότι αυτός ο νόμος θα δημιουργήσει επισφάλεια τροφίμων, δεν θα έχουμε αρκετά τρόφιμα. Μετά από τρεις εβδομάδες χάσαμε το 25% της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας. Αυτό δεν το χάσαμε από υπερβολική κλιματική πολιτική, το χάσαμε από ανεπαρκή κλιματική πολιτική, και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει πλέον όλος ο κόσμος. Θα περάσει και αυτή η προπαγάνδα και νομίζω ότι θα δικαιωθεί αυτή η θέση των πρασίνων, όπως δικαιώνεται και η θέση των πρασίνων εδώ και 15 χρόνια και 20 χρόνια, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική της ενέργειας για να αποφύγουμε την ενεργειακή φτώχεια και να αποφύγουμε την ακραία ρήπανση από τον άνθρακα. Στο διατάφτα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κόκαλη. Ήρθατε εσείς, συγκροτήσετε ένα καινούριο κόμμα, έχετε και όργανα, έχετε και αρμοδιότητες. Και είναι, είμαι σίγουρη, ένας τηλεθεατής ή μια τηλεθεάτρια που παίρνει 8 κατοστάρικα το μήνα. Λέει, τι μου λέει εμένα τώρα αυτός. Είναι και Κόκαλης, είναι και γνωστή προσωπικότητα, τον θυμάμαι από την δημόσια σφαίρα. Τον συμπαθώ, μια χαρά, τον άκουγα, τα έλεγε ωραία για το περιβάλλον, αλλά εμένα με νοιάζει πώς θα βγάλω το μήνα μου. Και το μήνα μου τον βγάζω με τα 8 κατοστάρικά μου για 15 μέρες βαριά και τις υπόλοιπες τρώω ρύζι και μακαρόνια. Και το ακούω ότι μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικο, αλλά για πάρα πολύ κόσμο αυτή είναι η πραγματικότητά του. Γιατί να σας ψηφίσει αυτός ή αυτή? Είναι πολύ λαϊκίστικο όπως το θέτετε, γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πλέον ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση δημόσιας υγείας. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, και κυρίως οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι οικονομικά, είναι ακόμα περισσότερο επιθυσμένοι σε μεγάλη επιβάρυνση της υγείας τους, είτε από τα καυσαέρια, είτε από τα χημικά, είτε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε από τη ρήπανση. Αυτή είναι η ανάγκη λοιπόν να ακολουθήσουμε έναν δρόμο που θα έχει και κοινωνική αλλά και κλιματική δικαιοσύνη, γιατί αυτά είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Η καταστροφή του περιβάλλοντος και η κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής, η έκρηξη των ανισοτήτων, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Επομένως, κοιτάξτε, κυρία Γιάβαλη, εγώ δεν είμαι στην πολιτική ούτε για να γίνω γνωστός, όπως είπατε, ούτε για να γίνω πλούσιος, όπως πάλι είπατε. Είμαι εδώ γιατί διαβάζω, γνωρίζω γράμματα και έχω δει ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να προστατευτεί ο κόσμος. Μάλιστα. Κυρία Κόκαλη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πού βάζετε τον πύχη, στην εκλογή ενός ή δύο
ευρωβουλευτών ή ευρωβουλευτών. Δεν είμαστε αυτού του τύπου πολιτικοί. Βάζουμε τον πύχη στην ανάγκη να συστρατευτεί ο κόσμος και να αποκτήσει μια φωνή προστασίας δημόσιας υγείας και ευημέρειας. Γιατί είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική η ανάγκη να δράξουμε την ευκαιρία για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Μάλιστα. Και να προχωρήσουμε μπροστά στην αποκατάσταση φύση, στην αναγέννηση των κτηρίων, στην αναβάθμιση των κτηρίων και να μην μείνουμε πίσω και αυτή τη φορά. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ήταν ο γραμματέας του Κόσμου, ο ευρωβουλευτής κ. Πέτρος Κόκαλης.